Ήξερες ότι μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι περισσότεροι οριζόνες της Ελλάδας? Βρισκόμαστε στα κείμενα Θεσσαλονίκης, η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου και πάμε να αναλύσουμε ρίζια. Η παραγωγή του ρυζιού στην Ελλάδα ανέρχεται στα 300.000 στρέμματα. Ο κάμπος της Θεσσαλονίκης αποτελεί το 75-80% της συνολικής αυτής παραγωγής. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Κώστα το Ρούζιο από τα κείμενα Θεσσαλονίκης, παραγωγός αλλά και γεωπόνος, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο χώρο των κειμήνων. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πες μας λίγο κάποια πράγματα σχετικά με την καλλιέργεια του ρυζιού και όπως φαίνεται και από το background, για τον αλωνισμό. Σήμερα είμαστε στα αλωνία του ρυζιού. Η καλλιέργεια του ρυζιού αποτελεί πολύ σημαντικό πυλώνα για εδώ, για τα χωριά μας, γιατί είναι η καλλιέργεια η οποία ο κόσμος ουσιαστικά ανέβηκε οικονομικά. Ήταν από όταν ήρθε, αξιοποίησε κυρίως τα πιο μη παραγωγικά χωράφια στην περιοχή, λόγω του ότι βρίσκεται μέσα σε κατάσταση κατάκλυσης, και έτσι τα πιο υποβαθμισμένα χωράφια έτσι έγιναν σωστά χωράφια με το ρύζι. Κυρίως όλος ο κόσμος στηρίχθηκε στην παραγωγή ρυζιού και αυτό είναι που ακόμα κρατάει τα χωριά μας οικονομικά, ας το πούμε. Τέλεια, τέλεια. Θέλω να μας πεις κάποια πράγματα συγκεκριμένα για τον αλωνισμό, όπου βρισκόμαστε για αυτό το λόγο σήμερα μέσα εδώ στο χωράφι. Κάποια τεχνικά πράγματα. Καταρχάς βλέπουμε ότι μοιάζουν πάρα πολύ οι κομπίνες, όπως ονομάζονται, με αυτές των σιτηρών. Είναι οι ίδιες κομπίνες και αλλάζουμε απλά κάποια εξαρτήματα εκεί πέρα για αυτή τη χρήση? Μίλησε μας γι' αυτό. Ουσιαστικά εμείς συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε μια case κομπίνα 9120. Είναι κοινές οι μηχανές με τις μηχανές που συναντάμε στα σιτηρά. Απλά υπάρχουν κάποιες διαφορές με εκείνες οι μηχανές, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αλωνίσουμε τα ρύζια. Οι διαφορές αυτές οι σημαντικές είναι οι ερπίστριες που φοράνε αυτές οι μηχανές, γιατί για να περπατάνε μέσα στη λάσπη. Υπάρχουν σιδερένιες ερπίστριες και ελαστιχένιες ερπίστριες όπου φοράει συγκεκριμένη μηχανή. Διαφορά θέλω να μας πεις λίγο, γιατί ελαστιχένιες και μεταλλικές? Η ελαστιχένια ερπίστρια είναι πιο νέα ουσιαστικά στη μόδα και η μηχανή δεν χρειάζεται να ανεβαίνει πάνω σε καρότσι μεταφοράς για να αλλάζει χωράφι, από χωράφι σε χωράφι, όπως ανεβαίνει με τη σιδερένια ερπίστρια, και μετακινείται μόνη της στο δρόμο. Γι' αυτό και είναι ελαστιχένια. Άρα δεν προκαλεί στο οδόστρωμα? Ναι, μπορεί να περπατήσει στο οδόστρωμα μόνη της χωρίς καρότσι μεταφοράς. Και έπειτα οι διαφορές που υπάρχουν στο εσωτερικό της κάθε μηχανής για να μπορέσει να αλωνίσει το ρύζι, γιατί το ρύζι είναι μια ιδιαίτερη παραγωγή. Χρειάζονται κάποιες διαφορετικές τρόπες, όπως είναι σε όλες τις άλλες μηχανές, για να μπορέσει να αλωνίσει. Όπως και η ταχύτητα του αλωνισμού είναι σχεδόν μισή από τα σιτάρια, λόγω ότι υπάρχει μεγάλη παραγωγή μέσα. Είναι διπλάσια παραγωγή ένα στρέμμα από τα σιτάρια. Καθαλώ. Οι σημαντικότερες διαφορές είναι αυτές. Πολύ ωραία. Τώρα, εκτός κάμερας, είχαμε κάνει μια συζήτηση όταν συζητούσαμε και για κάποια πράγματα σχετικά με την όλη διαδικασία του αλωνισμού. Είχες αναφέρει κάτι στη μεταξύ μας συζήτηση για το ότι ο σπόρος του ρυζιού σε σχέση με του σιταριού, για παράδειγμα, έχει μια διαφορά, κάπως είναι σαν σφαίρα. Σαν σύρμα, το λέμε εμείς εδώ η παραγωγή. Είναι σαν σύρμα. Τα τρώει όλα. Όλα τα μέσα, την εσωτερικά τη μηχανή, την τρώει όλη. Okay. Το ρύζι σε σχέση με το σιτάρι. Είναι πιο σκληρός δηλαδή, είναι ο σπόρος, και κάνει ζημιά. Και κάνει δημιουργεί φθορές. Okay. Αυτό. Εκεί πάνω κάνουμε κάποια μετατροπή μέσα στην κομπίνα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε για να μην τρώγεται η μηχανή, να μην δημιουργούνται φθορές, δίνουμε όλα τα μέρη της μηχανής με ανοξείδωτες λαμαρίνες, οι οποίες δεν τρώγονται. Είναι πιο δύσκολες να φαγωθούν και έχουμε λιγότερες φθορές. Θα ήθελα να μας δείξεις κάποια μηχανικά σημεία τα οποία είναι σημαντικά για την ρύθμιση της μηχανής και για τον αλωνισμό κατ' επέκταση του ρυζιού. Θα μπορούσαμε να μας κάνεις μια εξαναγήση? Ναι, βεβαίως. Αυτή είναι η ανέμη του μαχαιριού. Ρυθμίζουμε τις τροφές της ανέμης ανάλογα με την ταχύτητα της αλωνιστικής μηχανής, ούτως ώστε να ταΐζεται ομοιόμορφα το ρύζι μέσα στην αλωνιστική μηχανή. Αυτή εδώ είναι η σημαντικότερη διαφορά με τις υπόλοιπες αλωνιστικές μηχανές. Είναι οι ερπίστριες που χρησιμοποιούμε μέσα στο ρύζι για να μπορούμε να περπατάμε
στα λασπερά χωράφια. Και η συγκεκριμένη μηχανή έχει κίνηση και στον πίσω άξονα για να μπορεί να πηγαίνει καλύτερα στα πολύ δύσκολα χωράφια. Εδώ μέσα είναι ο καταστροφέας, ο οποίος τεμαχίζει, ψιλοθρηματίζει τα άχυρα του ρυγιού και τα σκορπάει μέσα στο χωράφι για να μπορέσουμε να τα οργώσουμε. Τελειώσαμε και με τη ξενάγηση της κομπίνας. Λοιπόν, τώρα δεν μένει κάτι άλλο από το να ανεβούμε πάνω στη μηχανή και να πάμε να μαζέψουμε ρύζι. Σωστά. Τέλεια. Φύγαμε. Επομένως, Κώστα, βρισκόμαστε τώρα στα αλώνια του ρυζιού, στον αλωνισμό του ρυζιού. Είναι το τελικό στάδιο, είναι το τελευταίο στάδιο. Εδώ στην ουσία κλείνει η καλλιεργητική περίοδος. Σωστά. Έχουμε ξεκινήσει όμως από τις σπορές. Και από ό,τι έχουμε δει και σε διάφορα άλλα βίντεο που έχουμε δείξει και στο κανάλι, και ειδικά με δικές σας σπορές κιόλας, έχουμε πάντα τους καλύτερους επαγγελματίες στο κανάλι. Είναι μια εντυπωσιακή διαδικασία η σπορά του ρυζιού, η οποία διαφέρει από όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες. Διαφέρει από όλες τις υπόλοιπες. Είναι κάτι πρωτόγνωρο που δεν το συναντάς στις κοινές άλλες καλλιέργειες. Ούτε με το σιτάρι μοιάζει, ούτε με το καλαμπόκι, με καμία. Είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Ακριβώς. Θυμάμαι που έχουμε βρεθεί στις σπορές εδώ του ρυζιού. Υπάρχουν, καταρχάς, να πούμε ότι τα χωράφια τα οποία καλλιεργούνται οι οριζόνες, τα ρύζια, είναι, λέγονται τηγάνια. Είναι τηγάνια ισοπεδωμένα, τα λέμε τηγάνια γιατί είναι ισοπεδωμένα στο μηδέν, δεν έχουν καθόλου κλίση, έτσι ώστε να κρατάνε μέσα το νερό, να κρατάνε συγκεκριμένη στάθμη νερού μέσα. Άρα, δηλαδή, πριν ξεκινήσουμε την σπορά, γεμίζουμε το νερό. Πριν αρχίσουμε να γεμίζουμε τα τηγάνια με νερό, κάνουμε τη βασική λίπανση, σωστά. Σωστά, ναι. Και την εσωματώνουμε. Ωραία. Με ένα ελαφρύ σκέπασμα, συνήθως το κάνουμε με τη φρέζα. Mm-hmm. Και μετά έχουμε την κατάκληση, το γέμισμα των τηγανιών που λέμε. Μόλις γεμίσει το τηγάνι νερό, μπαίνουμε μέσα και σπέρνουμε το ρύζι με λιπαρινοτοδιενομέα. Επομένως, τελειώσαμε με τις σπορές. Τι είναι το επόμενο στάδιο το οποίο θα συναντήσουμε στην καλλιέργεια του ρυζιού? Το επόμενο στάδιο και το κυριότερο που συναντάμε στην καλλιέργεια του ρυζιού είναι η αντιμετώπιση των κυριότερων εχθρών, των ζεζονίων δηλαδή, που είναι δύο στην καλλιέργεια του ρυζιού, οι κυριότεροι εχθροί. Είναι η μοχρίζα και το κόκκινο ρύζι. Καλούμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους δύο σημαντικότερους εχθρούς στην καλλιέργεια του ρυζιού. Κάνουμε τη ζενοκτονία μας, για τη μοχρίζα υπάρχουν τα φάρμακα τα οποία υπήρχαν και στο κόκκινο ρύζι έχουν προσθεθεί στην καλλιέργεια του ρυζιού δύο νέες τεχνολογίες, οι οποίες μας επιτρέπουν να το καταπολεμούμε με συγκεκριμένα ζενοκτόνα. Και ύστερα, έπειτα, άμα θα καταφέρουμε και νικήσουμε τους σημαντικότερους εχθρούς του ρυζιού, εκεί είναι ευκολότερα τα πράγματα. Γίνονται πολύ καλύτερα. Έχουμε μάθει γενικότερα ότι κάποιες εταιρείες είχαν μπει στη διαδικασία το να φτιάξουν κάποιες ποικιλίες οι οποίες να έχουν και αντοχή απέναντι στο κόκκινο ρύζι. Μπράβο. Είναι οι νέες τεχνολογίες που είπαμε. Ωραία. Οι οποίες ουσιαστικά προσθέτουν στην καλλιέργεια του ρυζιού ακόμα ένα ζενοκτόνο, έτσι ώστε να καταπολεμούμε το κόκκινο ρύζι. Τελειώνουμε και με τη ζενοκτονία. Επόμενο πολύ σημαντικό στάδιο για την καλλιέργεια του ρυζιού είναι η αντιμετώπιση των μυκητολογικών ασθενειών. Μπράβο. Και συγκεκριμένα τις περικολάριες. Τις περικολάριες, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο με διάφορους παραγωγούς που έχουμε μιλήσει είναι ένας μύκητας ο οποίος προκαλεί πολύ μεγάλη ζημιά στην καλλιέργεια και κυρίως μειώνει πάρα πολύ τα κιλά τα οποία θα πάρουμε στο τέλος με την συγκομιδή. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολύ μέσα στη χρονιά είναι για κάποιες απαιτήσεις του ρυζιού σε κάποια θρεπτικά στοιχεία, όπως είναι ο ψευδάργυρος. Κυρίως ο ψευδάργυρος, ναι. Ο ψευδάργυρος, ακριβώς πώς, γιατί το χρειάζεται το ρύζι. Τι είναι αυτό το οποίο, και τι δείχνει σαν εικόνα, σαν ποιότητα, έχει να κάνει με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας του ρυζιού ή έχει να κάνει και με την ποσοτική απόδοση στο τέλος της περίοδου? Κυρίως την ποσοτική απόδοση. Okay. Και επειδή δεν μπορούμε να επιλέξουμε λιπάσματα με τόσο μεγάλο ποσοστό ψευδαργύρου μέσα, έτσι το κάνουμε διαφιλικά, που το παίρνει το φυτό όλο, όλη την ποσότητα και βλέπουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στο τέλος, την ποσότητα του ρυζιού. Το είναι κάτι το οποίο επικοινωνούμε γενικότερα από την πλευρά του γεωπόνου αυτή τη φορά, απέναντι στους παραγωγούς, ότι όλες οι διαφιλικές λιπάσεις, θρέψεις, είναι συμπληρωματικές. Σωστά.
δεν υποκαθιστούν τη βασική ή την επιφανειακή λίπανση σε οποιαδήποτε καλλιέργεια. Σωστά. Επομένως, αυτό σε ακούω να λες. Όπως ότι... και τα, όλα τα μικροστοιχεία, και ο ψευδάριος και το βόρειο, δεν μπορεί το φυτό να τα πάρει 100% από ένα βασικό λίπασμα. Δεν το καλύπτουν. Είναι μικρές οι ποσότητες οι οποίες έχουν μέσα τα λιπάσματα και έτσι αναγκαστικά. Για να έχουμε τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα, θα συμπληρώνουμε εμείς από πάνω διαφιλικά. Κλείσαμε με όλα τα θέματα για τη φροντίδα της καλλιέργειάς μας και φτάσαμε τώρα στο τελικό στάδιο που είναι ο αλωνισμός. Βρισκόμαστε τώρα. Κάποια στοιχεία τα οποία μας δείχνουν ότι είμαστε έτοιμοι για να μπούμε να αλωνίσουμε. Κυρίως είναι όπως και στις υπόλοιπες καλλιέργειες η υγρασία. Η οποία υγρασία πρέπει να είναι κάτω από 14% με 15% εκεί πέρα είναι κατάλληλη, ούτως ώστε για να. Είμαστε, παίρνουμε τα κιλά του ρυζιού έτσι όπως πρέπει. Πάντως είναι εντυπωσιακό το ότι μια καλλιέργεια η οποία χρειάζεται πάρα πολύ νερό, περιμένουμε να πέσει τόσο χαμηλά η υγρασία της για να μπούμε στα αλόνια. Μαζεύουμε το ρύζι, έχουμε φύγει από το χωράφι και πάμε μετά στο ξεραντήριο για να το στεγνώσουμε αν είναι υγρό και να το αποθηκεύσουμε μετά. Τα ρύζια τα οποία έχουμε τουλάχιστον εδώ στην περιοχή είναι για εσωτερική κατανάλωση ή για εξαγωγές? Είναι ανάλογα την ποικιλία. Ως Έλληνες τρώμε κυρίως. Καρολίνα και μακρύσπερμο ρύζι εμείς. Το λευκό ρύζι που συγκεκριμένα αλωνίζουμε αυτή τη στιγμή είναι κατά 95% εξαγώγημο. Όλο πάει για εξαγωγή. Δεν καταναλώνεται καθόλου από την εγχώρια, από την Ελλάδα. Κατάλαβα. Πάντως είναι εντυπωσιακό. Το σύνορο βλέπω να στρίβει εδώ το τιμόνι. Όλα αυτόματα πλέον, Όλα αυτόματα. Έχουμε πάει σε αυτό που είναι αυτοματοποιημένη γεωργία. Γεωργία ακριβίας. Ευχαριστούμε θερμά την Quantum Agro, χορηγό του σημερινού μας βίντεο. Με εμπειρία στα λιπάσματα ειδικής στρέψης, η Quantum Agro μεγιστοποιεί την απόδοση και την ποιότητα των καλλιεργειών, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα στους παραγωγούς. Για περισσότερες πληροφορίες, link στην περιγραφή.